Challenge Division Open Summer League 2020 Milwaukee Bucks Sacramento Pips. Μεγάλη αναμέτρηση, 6 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, 23-26 για τους Sacramento. Είναι μπροστά τώρα, εδώ πέτυχαν κι άλλο ένα πόντο, 23-27 το σκορ. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, το λύσαμε. Για να δούμε. Sacramento προηγούνται 4 πόντους τώρα στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Εδώ, με δεύτερη προσπάθεια ούτε η Milwaukee θα γίνουν κάτοχοι της μπάλας, όχι η Sacramento. Για να δούμε, 23-27. Πριν υπήρχε μια υποψία για βήματα, αλλά δεν είμαι και 100% σίγουρος. Καθυστερούν την επίδεση, 10 δευτερόλεπτα, 8 για το τέλος. Άλλο ένα άστοχο, άλλο ένα επιθετικό rebound. Έχουν πάρει 3 επιθετικά rebound. Οι Milwaukee τους δίνουν συνέχεια επιθέσεις. 5 για την επίδεση, βήματα. Τα δίνει ο διαιτητής. 23-27, 5 λεπτά. Υπάρχει χρόνος για τους Milwaukee να γυρίσουν το παιχνίδι. Το θέμα είναι να τα καταφέρουν. Καταρχήν πρέπει να ελέγξουν τα rebound, να μην δίνουν επιθέσεις στους Sacramento, διότι ακόμη και αν αστοχούν, κερδίζουν σε χρόνο οι Sacramento. Προσποίηση. Φάουλ με το πόδι πρέπει να το βρήκε. Βολή 4-43 ο χρόνος για κάποιο λόγο. Σταματήσει. 40 ναι, λόγω του χτυπήματος. Ξεκίνησε ξανά λοιπόν 4-35. 4,5 κρίσιμα λεπτά με τους Milwaukee να προσπαθούν να πλησιάσουν ξανά στο σκορ, αλλά να είναι άστοχος εδώ στη βολή. Λογικά πρέπει να ροκανίσουν το χρόνο οι Sacramento. Νεδελκόπουλος, παλικαρίσιο καλάθι με τη δύναμή του εκεί. Άφησε την μπάλα σωστά, πήρε και το φάουλ. 23-28 στους 5 διαφορά και ευκαιρία εδώ για τον Νεδελκόπουλο να αυξήσει τη διαφορά, να πάει στους 6. Αστοχή όμως, rebound της Milwaukee που ψάχνουν σκορ. Ψάχνουν σκορ και κατά προτίμηση ένα μακρινό σουτ. Τελικά πάμε εδώ σε ένα drive, όχι τόσο καλό. Πατούσε ο παίκτης του Sacramento, σωστά. Το είδε και η γραμματεία. 23-28, 3,5 λεπτά. Υπάρχει χρόνος, αλλά θα πρέπει να δουν, να βρουν τον τρόπο που θα σκοράρουν. Αργούν πολύ να εκδηλώσουν επίθεση. Είναι φάουλ, παρά τις διαμαρτυρίες. Κακό. Τέταρτο φάουλ, άλλο ένα. Μετά πάνε στις βολές οι Milwaukee. Αυτό το θέλουν, γιατί θα σταματάει μετά στα τελευταία 2 λεπτά και ο χρόνος. Κακό σουτ, επιθετικό rebound και φάουλ. Φάουλ και βολή για τους Milwaukee Bucks. 2:55 πριν το τέλος του αγώνα για την Challenge Division. 2:55 για το τέλος της αναμέτρησης. Οι Milwaukee εδώ έχουν την ευκαιρία να μειώσουν. Στο 23-28 έχει δώσει τεχνική ποινή ο διαιτητής υπέρ των Milwaukee, αλλά είναι άστοχοι. Δεύτερη συνεχόμενη βολή που αστοχούν. Τους δίνεται ευκαιρία να μειώσουν, αλλά δεν την παίρνουν. Φάουλ εδώ και άλλη μία βολή. Συνεχόμενες βολές για τους Milwaukee, αλλά δεν τις βάζουν. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα αν είχαν βάλει ήδη 3, θα ήταν το σκορ 26-28. Δυστυχώς είναι 23-28, δυστυχώς για αυτούς, ευτυχώς για τους Sacramento. 24-28, 2:10 για το τέλος. Για να δούμε αν θα έχουμε ένα δραματικό φινάλι, αν εδώ είναι Νεδελκόπουλος καταφέρει να σκοράρει. Τελικά κερδίζει το φάουλ. 2 λεπτά ακόμα, ο χρόνος σταματάει. 5 φάουλ η Milwaukee, 6 η Sacramento. Ευστοχή ο Νεδελκόπουλος, 24-29. Κρατούν απόσταση ασφαλείας η Milwaukee. Το με πλάτη, δύσκολο η προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά κερδίζουν επιθετικό rebound. Ξανά καλάθι.
Παίζουμε απ' έξω πλέον κάθε επίθεση 25-29. Υπάρχει χρόνος για τους Milwaukee Sacramento. Θα πρέπει να ροκανίσουν το χρόνο και να πάνε σε σωστές επιθέσεις. Εδώ βιάζεται ο αρχηγός τους και κάνει και βήματα. Τραγικό εδώ. Τραγική κίνηση. Παιδιά, παίζουμε απ' έξω κάθε φάση. Εδώ γιατί βιάστηκε, δεν υπάρχει λόγος. Έκανε διπλό λάθος και βιάστηκε και βήματα και δίνει ευκαιρία στους Milwaukee να μειώσουν τώρα κι άλλο. Τρίποντο μέσα! Και ναι, το μάτς γίνεται ντέρμπι ξανά. 27-29, 1-36. Απίστευτη εξέλιξη μετά από αυτό το τρίποντο. Όλα πλέον είναι πιθανά. Για να δούμε αν οι Σακραμέντο καταφέρουν να ελέγξουν την ψυχραιμία τους και έχουν καθαρό μυαλό. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. 7. Κι άλλο τρίποντο. Άστοχο. Και φάουλ για δύο βολές. Και ναι, εδώ την ευκαιρία οι Milwaukee να εσωφαρίσουν το παιχνίδι. Από το πουθενά επιστρέφουν εκεί που οι Sacramento νόμιζαν ότι θα καθαρίσουν το παιχνίδι. Απίστευτα συνεχόμενα λάθη το Sacramento και το τρίποντο. Τώρα εδώ είναι οι δύο κρίσιμες βολές του αγώνα, οι πιο κρίσιμες δύο βολές. Έχουν χάσει σχεδόν όλες τις προηγούμενες, για να δούμε. Η πρώτη άστοχη και χάνεται ευκαιρία να σοφαρίσουν. Μπορούν να μειώσουν στον ένα πόντο. 1-10. Δραματική εξέλιξη. Άστοχη και αυτή. Και παίρνουν και το ριμπάνι στα κραμμένα. Μεγάλη ευκαιρία χάνουν οι Milwaukee. Ήταν ένα πέναλτι αυτό το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Για να δούμε τώρα οι Pips. Μόνος εναντίον όλων ο Νελκόπουλος, τρίποντο ελεύθερο, τελειώνει το μάτς εδώ. Πολύ πιθανό να τελειώσει, 56 δευτερόλεπτα το τρίποντο που έκρινε τον αγώνα ή όχι, για να δούμε. Ωραία προσποίηση, φάουλ και μία βολή, δύο βολές, είναι 7 φάουλ, κακό φάουλ. Έπρεπε να τον αφήσουν να σκοράρει, δεν παίξαν έξυπνα, δίνουν κι άλλο ένα δώρο, αλλά δεν τα παίρνουν τα δώρα οι Milwaukee, για να δούμε, τώρα. Ούτε τώρα. Έχουν χάσει 6 βολές. Το σκορ τώρα θα ήταν υπέρ τους. Θα ήταν μπροστά στο σκορ με τις βολές. Μένουν 50 δευτερόλεπτα. Παίρνει επιτέλους μία βολή. 28-31. Στους 3 η διαφορά. 50 δευτερόλεπτα. Θέλουν μια καθαρή άμυνα οι Milwaukee και μετά να κυνηγήσουν το τρίποντο οι Sacramento με πόντο. Τελειώνουν το παιχνίδι. Φάουλ εδώ, καθαρό. Έπεσε πάνω του, δεν ξέρω αν το ήθελε. Σημασία έχει ότι ο χρόνος σταματάει και αυτό δεν είναι και κακό. Το θέμα είναι όμως ότι αν βάλουν οι Pips εδώ το καλάθι, η διαφορά θα πάει στους 4. Για να δούμε, 41 δευτερόλεπτα. Σημαντική βολή. Το παιχνίδι έχει πάει στις βολές. Χάνεται το rebound, αν είναι δυνατόν. 5 για την επίθεση. Θέλουν καθαρή άμυνα οι Milwaukee. Γρήγορη επίθεση από το Sacramento. Άστοχη και άλλο ένα rebound. Η μπάλα είναι για τους Milwaukee. 28-31. 25 δευτερόλεπτα. Κάνουν γρήγορη επίθεση. Θα πάει για το τρίποντο. Όχι, μπαίνει μέσα. Κερδίζει το φάουλ. Σταματάει ο χρόνος. 18 δευτερόλεπτα. 28-31. Δύο βολές. Άλλο ένα κακό φάουλ για τους Sacramento. Γιατί δίνουν συνέχεια ευκαιρίες για βολές. Έχουν κάνει απίστευτα συνεχόμενα λάθη. Αλλά οι Milwaukee δεν είναι εύστοχοι στις βολές. Αν τις είχαν βάλει όλες τώρα θα ήταν μπροστά με διαφορά. 29-31. Είναι ακόμα ζωντανοί οι Milwaukee. Ειδικά μα μπήκε η δεύτερη. Δεν μπαίνει. 29-31. 18 δευτερόλεπτα. Θέλουν ένα φάουλ εδώ, γρήγορο το κάνουν και πάμε στις βολές. Δύο βολές. Αν βάλει και τις δύο, γίνονται ξανά φαβοροί για την νίκη. Αν βάλει τη μία, θέλουν τρίποντο η Milwaukee ή μια γρήγορη επίθεση. Θα δούμε. Τώρα φυσάει κιόλας, παίζει και αυτό το ρόλο του. Μπαίνει πρώτη βολή. 29-32, στους 3 η διαφορά. Σακραμέντο κρατούν τη νίκη στα χέρια τους, αλλά δεν έχουν καθαρίσει το παιχνίδι. Θέλουν εδώ
Παίρνει το rebound απίστευτο απέναντι σε όλους. Κάνει και φάουλ στους τρεις. Έρμπολ εδώ στη βολή. 6 δευτερόλεπτα μένουν, δύσκολα τα πράγματα για τους Milwaukee. Σακραμέντο σχεδόν έχουν αγκαλιάσει τη νίκη. Για να δούμε αν θα κάνουν εδώ μια γρήγορη επίθεση. Αν μπει εδώ, δεν μπαίνει και τα πράγματα τελειώνουν. Το μάτς τελειώνει 29-32. Μεγάλη μάχη έγινε. Το παιχνίδι κρίθηκε στις βολές, στις πολλές χαμένες βολές των Milwaukee. Χάσαν περίπου 7 με 8 βολές. Το παιχνίδι τελείωσε 29-32. Ένα σκληρό μάτς και οι δύο ομάδες εδώ δυνατά, παιδιά. Ωραίο παιχνίδι. Νικητές, άξιοι νικητές, οι Sacramento Pips που ήλεγχαν το παιχνίδι στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Τελικό αποτέλεσμα 29-32.